Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δύσκολη ήταν η σημερινή ημέρα για την πυροσβεστική. Ισχυρές δυνάμεις της οποίας κινητοποιήθηκαν σήμερα σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις πυρκαγιών που ξέσπασαν σε Προφήτη, Ηλία και Θραψανό, ενώ πιο πρόσφατη εστία ήταν αυτή που ξέσπασε το απόγευμα στη Γόρτινα. Μέσω του 112 δόθηκε εντολή για εκένωση στους οικισμούς άνω άκρια, κάτω άκρια και ατσιπάδες, καλώντας τους πολίτες να κατευθυνθούν προς το Ασίμι. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την περιοχή. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Καριωτάκη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα συνολικά. Το καλό είναι ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Οπότε, Μέρη, ο λόγος σε σένα, να δούμε λίγο πώς εξελίχθηκε και αυτή η επιχείρηση. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα η σημερινή. Πραγματικά, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, μια πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία που κλήθηκε να παρέμβει σε τρεις περιπτώσεις. Θυμίζω το πρωί είχαμε φωτιά στον Προφήτη Ηλία, ακολούθησε μια φωτιά στο Θραψανό για να έρθουμε μετά εδώ στη Γόρτινα και στην περιοχή του χωριού του Άνω Άκρια, όπου ουσιαστικά η φωτιά ξέσπασε σε τρία διαφορετικά σημεία, σε τρία διαφορετικά μέτωπα μέσα στο χωριό, πολύ κοντά στα σπίτια και σίγουρα μέσα στις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα η κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι πραγματικά εξαιρετικά μεγάλη. 20 οχήματα, 60 άνδρες, 3 εναέρια μέσα. Είδα το Δέδαλος 1 και το Δέδαλος 2 και το Ιραχανείο να είναι εδώ. Υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας, προωθητικά μηχανήματα του Δήμου, πυροσβεστικά του Δήμου και της Περιφέρειας και του Όμορου Δήμου, του Δήμου Φεστού. Φυσικά εθελοντές, οι κάτοικοι της περιοχής, οι νεαροί, ο νεαρό κόσμος της περιοχής που έσπευσε με ό,τι είχε στα χέρια του, με μηχανήματα, με τα τρακτέρ του, με τα σκαυτικά του, όπως μπορούσε να βοηθήσει προκειμένου η φωτιά γρήγορα να περιοριστεί και να γλιτώσουμε από τα χειρότερα. Σε δύο φάσεις η πυροσβεστική σήμανε συναγερμό. Αρχικά για να ενημερώσει ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη φωτιά και στη συνέχεια για να ζητήσει την εκένωση των Άνω Άκριων προς το Ασίμι και δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι περισσότερο, αφού πολύ γρήγορα, όπως είπαμε, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Όμως εδώ έφτασαν δύο λεωφορεία από το Δήμο Γόρτινας που παρέλαβαν μεγάλης ηλικίας κατοίκους. Το καταλαβαίνουμε, όλοι τα χωριά μας είναι γεμάτα μεγάλης ηλικίας κατοίκους που τους ήταν δύσκολο να μετακινηθούν και σε ένα ενδεχόμενο που η φωτιά θα ξέφευγε θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έσπευσαν λοιπόν και εκένωσαν από αυτούς τους ανθρώπους. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο του Ασημίου και εκεί θα παραμείνουν για λίγο ακόμα, μέχρι ώστε η πυροσβεστική υπηρεσία πει πως είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια είναι λίγο δύσκολο, φαντάζομαι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ότι περνάει από το μικροφωνό μου ο ήχος από τον αέρα. Ο άνεμος ακόμα και αυτή την ώρα που έχει πέσει η νύχτα είναι αρκετά ισχυρός και αυτό είναι που φοβίζει περισσότερο. Γι' αυτό άλλωστε και παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει ελεγχθεί πλήρως, παραμένουν στην περιοχή πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει κάποια αναζωπήρωση και αν υπάρξει, αυτή θα αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό. Είναι, Μέρη, ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος, ξηρασία, καύσωνας, μποφόρ. Αυτή η εβδομάδα, όλη η τρέχουσα εβδομάδα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θυμίζω ότι η Κρήτη ήταν και παραμένει και θα παραμείνει και αύριο στο επίπεδο επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά και μια πολύ πολύ μικρή εστία μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να λάβει διαστάσεις. Ακριβώς, Κατερίνα, και αυτή είναι και η έκκληση που κάνουν, η δεύτερη έκκληση που κάνουν οι αρχές και οι πυροσβεστικοί και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφενός να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και αφετέρου σε περίπτωση που δούμε οτιδήποτε, μα κάτι μικρό, μια φλόγα, μια σπίθα, ίσως σε κάπου ένα καπνό, ακόμα και αν αυτός δεν είναι πυκνός, άμεσα να ενημερώσουμε τις αρχές για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το μικρό και το λίγο δεν θα εξελιχθεί σε κάτι μεγάλο, σε κάτι τεράστιο που δεν θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και που θα προκαλέσει προβλήματα και ίσως μας αναγκάσει να αντιμετωπίσουμε μια τραγωδία. Αυτή είναι η έκκληση. Βεβαίως, τώρα, Κατερίνα, εδώ σήμερα έχουν καταγραφεί και διάφορα κωμικοτραγικά, θέλω να σου πω. Έχουμε ένα παράδοξο και ταυτόχρονα αδιανόητο συμβάν. Ακριβώς. Ένα αδιανόητο συμβάν. Νομίζω ότι είναι πρωτοφανές. Κατά τη διάρκεια της μάχης, κυριολεκτικά με τις φλόγες, ένα ελικόπτερο έσπευσε να κάνει ανεφοδιασμό στη λιμνοδεξαμενή που υπάρχει στην περιοχή των Δαμανίων. Κάποιος
κάποιος βρέθηκε εκεί, ο οποίος θεώρησε ότι του κλέβουν το νερό και άρχισε να πετά πέτρες στο ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Είναι πραγματικά αδιανόητο τη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή της μάχης, εκεί που η πυροσβεστική υπηρεσία δίνει τέτοια μάχη για να μην έχουμε προβλήματα, κάποιος να θεωρεί ότι πρέπει να πάρει με τις πέτρες κυριολεκτικά το ελικόπτερο για να μην του κλέψουν το νερό. Αυτό βεβαίως από τη μια είναι κωμικοτραγικό, Κατερίνα, από την άλλη είναι και δείγμα της κατάστασης το οποίο αντιμετωπίζει ο κόσμος. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας περίοδου εξαιρετικά δύσκολης σε ό,τι αφορά την έλλειψη του νερού και φαίνεται ότι κάποιοι το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά προκειμένου να μην χαθεί ούτε σταγόνα. Όμως εδώ δεν μιλάμε για κάποιον που σηκώθηκε να πάρει νερό και να ποτίσει τα χωράφια του, αλλά για ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο πήγε για να κάνει ανεφοδιασμό και να γλιτώσει τις περιουσίες και τις ανθρώπινες ζωές εδώ στην περιοχή του Δήμου Γόρτινας. Mm-hmm. Λοιπόν, Μέρη, δεν ξέρω αν θέλεις αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε τι σου δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Μιχάλης Κοκολάκης, είναι ο Δήμαρχος Γόρτινας. Αν δεν κάνω λάθος, τοποθετήθηκε και για το επίμαχο συμβάν. Και επιστρέφουμε σε σένα για να κλείσουμε. Η αλήθεια είναι ότι και οι πυροσβεστικοί που πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα, αλλά και εθελοντές από την περιοχή και η πολιτική προστασία του Δήμου μας, αλλά και του Δήμου Φεστού, που θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια από το βήμα αυτό, ανταποκριθήκαν άμεσα σε αυτή την πρόκληση που είχαμε σήμερα. Και πήγε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό και έσβησε η φωτιά γρήγορα και δεν επεκτάθηκε και περαιτέρω. Γιατί όπως βλέπετε και εδώ που είμαστε τώρα, έχει πάρα πολύ δυνατό άνεμο. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, ο άνεμος είναι το πρόβλημα. Αλλά δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Με αυτούς που ευχαρίστησα και προανέφερα να παλέψανε και καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σβήσαμε όλα τα μέτωπα. Δεν έχει κάτι τώρα αυτή τη στιγμή να μας προβληματίζει ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη το επόμενο διάστημα. Πάντως, σε λιγότερο από ένα μήνα στη Γόρτινα έχετε δύο μεγάλες φωτιές. Ναι, σε λιγότερο από ένα μήνα, δυστυχώς, και κάνω και έκκληση προς τους πολίτες της Γόρτινας και να είναι άμεση ανταπόκριση αν δούνε κάπου μια εστία φωτιά, οτιδήποτε, έστω και πολύ μικρή, γιατί αυτές οι μέρες με την ξηρασία που υπάρχει και με τον αέρα, δυστυχώς, ό,τι και μικρό να φαίνεται κάποιου, μπορεί να γίνει τεράστιο. Και να προσέχουν ιδιαίτερα, γιατί αυτές οι φωτιές δεν μπαίνουν μόνες προφανώς, ή από απροσεξία ή από κάποιους οι οποίοι αυτό πάει σε κλιματική ενέργεια μετά. Δηλαδή το κάνουν εξεπίδες για κάποιους λόγους δικούς τους. Και πρέπει λίγο όλοι να προσέξουμε. Και αν δούμε τέτοια περιστατικά, και να τα αναφέρουμε και να τα καταδικάζουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και κατά το στάδιο της κατάσβεσης, αλλά και σε κάποια χωριά όπως είναι τα άκρια τώρα που. Παραλίγο να τα κενώσουμε, να έχουμε προβλήματα. Αυτό δεν είναι σωστό. Τώρα, μιας και λέτε και εγκληματική ενέργεια, παρατηρηθήκε και ένα φαινόμενο εδώ κοντά σε μια λίμνο-δεξαμενή, όπου πήγε να πάρει νερό ένα από τα ελικόπτερα και πετούσαν πέτρες στο ελικόπτερο. Η αλήθεια είναι ότι το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό πλέον. Το έχουμε πει σε πολλές συνεντεύξεις στο νησί μας και γενικά στην Ελλάδα. Έτσι, με αυτή την κρίση που βιώνουμε, με την κλιματική κρίση. Όμως δεν είναι τώρα λογικό, και εγώ το άκουσα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν είναι λογικό αυτή τη στιγμή για ένα τέτοιο σκοπό, ένα ελικόπτερο που βλέπουν ότι είναι πυροσβεστικό, γιατί φαίνεται ότι είναι πυροσβεστικό, δεν πάει να το πάρει για να ποτίσει, να έχουμε τέτοια φαινόμενα να πετάνε πέτρες στο ελικόπτερο. Δηλαδή, έλεος. Το καταδικάζομαι. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι που πρέπει, είναι δηλαδή οργανωμένο. Κάποιος ανεγκέφαλος να πω, το έκανε. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί στο μέλλον.